Θα ήθελα να περάσουμε σε ένα κεφάλαιο οδικών έργων και αυτά που έχουν να κάνουν κυρίως με τον οδικό άξονα Καλονής Πέτρας, την Νότια Παράταση, το Αμπελικό Σταυρός και Μεγαλοχώρη Αγιάσος. Θα πάρουμε ένα-ένα. Το δρόμο, τη Αγία Παρασκευή, Πέτρα. Είχαμε αναδείξει ανάδοχο από το Γενάρη, θα είχε εγκατασταθεί. Προέκυψε το θέμα ότι οι υπηρεσίες του Υπουργείου δεν είχαν συνεργαστεί και δεν ξέραν ότι ένα φράγμα που θέλουν να κατασκευάσουν στο Τσικνιά συνέπειπτε με μέρος της χαράξεως του δρόμου. Έτσι αναγκαστήκαμε, επειδή το έργο του Τσικνιά είναι ένα μεγάλο έργο, δεν μπορεί να το στερηθεί λέζος αν όντως θα προχωρήσει, αναγκαστήκαμε ένα μέρος του δρόμου να τον αλλάξουμε, να τον πάμε λίγο αριστερότερα, να μην συμπίπτει με το φράγμα. Τώρα εξεπονήθησαν οι μελέτες, έγινε η περιβαλλοντική μελέτη. Τώρα είναι ανοιχτημένη η περιβαλλοντική μελέτη για την νέα χάραξη και ελπίζουμε ότι σύντομα θα ξεκινήσει η εργολαβία. Όσον αφορά το δρόμο Αμπελικού Σταυρού, οι υπηρεσίες μας τώρα ασχολούνται με αυτό. Εντός του Ιανουαρίου θα το δημοπρατήσουμε. Θα γίνει δημοπράτηση του έργου Αμπελικού Σταυρού. Όσον αφορά το δρόμο Μεγαλοχώρη Αγιάσου, εκεί ο δεύτερος μειοδότης για το έργο προσφεύγει συνέχεια με διάφορες δικαιολογίες στις νομικές υπηρεσίες στα δικαστήρια και προσπαθεί να εμποδίσει την ανάληψη του έργου από τον πρώτο μειοδότη. Εμείς αναγκαζόμαστε συνεχώς να απαντάμε σε νομικά θέματα στα δικαστήρια. Ελπίζουμε ότι θα τελειώσει και αυτό, γιατί και εκεί έχουμε αναδείξει ανάδοχο. Υπάρχει ανάδοχος, ο οποίος πρέπει να αρχίσει το έργο. Προσπαθούμε να λύσουμε τα νομικά θέματα που δημιουργεί ο δεύτερος μειοδότης. Και ως προς την παράκαμψη. Η νότια παράκαμψη, ένα έργο που ήταν τελείως κοιμισμένο, το ανασύραμε και πριν από τα Χριστούγεννα είχαμε μια σύσκεψη με το Ταμείο Ανακάμψεως, πώς το προτείναμε αυτό το έργο να ενταχθεί στο Ταμείο Ανακάμψεως, να γίνει αυτό το έργο. Εάν δεν ευοδοθεί η προσπάθειά μας, έχουμε πει ότι θα το κάνουμε σε δύο φάσεις για να είναι κάτω των 20 εκατομμυρίων και θα γίνει από πόρους του ΕΣΠΑ. Είναι έργο που το προσπαθούμε.